Άρα για να λέει ο κύριος Τσίπρας, ξέρετε, εμάς μας συζητήσατε μείωση των συνταξιών, εμείς δεν το δεχόμαστε. Mm-hmm. Σημαίνει υπάρχει κάτι άλλο προαποφασισμένο, το mm-hmm. οποίο είναι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ. Ωραία. Γίνεται αυτό, κυρία Άννα. Τι ρίσκα έχει η Κύπρος, δηλαδή τώρα λέμε βγαίνει η Ελλάδα από το ευρώ και είναι και Σάββατο κιόλας, δηλαδή είναι, μου θυμίζει το 2013. Σαββάτο πάλι ήταν το κούρεμα. Λοιπόν, τι, καταραίουν οι τράπεζες, τι θα γίνει και πώς επηρεάζεται η Κύπρος, δηλαδή ρε παιδί μου να τρέξουν να πάρουν τα λεφτά τους αυτοί που έχουν, τι γίνεται. Όχι. Θα καταρχάς οι τράπεζες θα κλείσουν όπως έκλεισαν και στην Κύπρο στην περίοδο του κουρέματος. Αλλά στην Ελλάδα δεν θα γίνει κούρεμα. Είναι διαφορετικό. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες. Απλά θα κλείσουν οι τράπεζες και θα ανοίξουν με το νέο νόμισμα. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Μπορεί και να το έχουν τυπώσει κιόλας. Ναι, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχει γίνει εκτύπωση νομίσματος. Όπως και να έχει όμως, χρειάζονται κάποιες μέρες για να λειτουργήσουν τα συστήματα των τραπεζών κάτω από τα νέα δεδομένα. Ο πανικός που θα υπάρξει είναι κάτι το οποίο θα απορροφήσει η αγορά, δηλαδή θα ομαλοποιηθεί, όπως έγινε και με την Κύπρο, εντάξει, μας είναι διαφορετικές συστήκες, επαναλαμβάνω, αλλά στην Ελλάδα είναι απλά έναν κλείσιμο των τραπεζών για να αλλάξουν τα συστήματα, δηλαδή να ξεκινήσει η διαμόρφωση και οι αλλαγές των λογαριασμών, τη μετατροπή του νέου νομίσματος, όλα αυτά τα πράγματα. Και θα αρχίσει να διοχετεύει ρευστότητα η ίδια η κυβέρνηση στην αγορά. Θα το κάνει με τώρα στοχεύσει αρχικά τους κόσμους που είναι... Θα υπάρχουν εναλλακτικές όμως. ...εκατομμύριων του κόσμου που έχει προβλήματα, δεν έχει φαγητό να φάει, δεν έχει σπίτι να μείνει και όλα αυτά τα πράγματα. Θα αρχίσει να στοχεύει προς αυτές τις ομάδες και θα συνεχίζει μια κοινωνική πολιτική η οποία θα δώσει ρευστότητα στην αγορά. Και θα ξεκινήσει να κοιτάζει ποια προϊόντα μπορεί η Ελλάδα να τα παράξει και δεν θα τα εισάγει. Θα γίνει ανταγωνιστική στην Ελλάδα. Ίσως να εισάγει από τρίτες αγορές και όχι από ευρωπαϊκές, έτσι. Ναι, θα δει ποια προϊόντα μπορεί να τα παράξει αυτούσια η Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, σε ποια προϊόντα είναι αυτάρκη και θα κοιτάξει να βρει στοχευμένα ποια προϊόντα πρέπει να εισάγει. Παραδείγματος χάρη τα καύσιμα ή βιομηχανία, βαριά βιομηχανία, ενώ αυτοκίνητα, μηχανήματα, όλα αυτά που δεν μπορεί να παράξει η Ελλάδα θα τα εισάγει. Όμως, στο εσωτερικό της αγοράς της, δηλαδή η εσωτερική αγορά της Ελλάδας, θα είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί θα είναι σε καλή κατάσταση, διότι αυτή η ρευστότητα και η δραχμή, το νέο νόμισμα που θα είναι η δραχμή, θα μπορεί να στηρίξει την κοινωνία της. Δηλαδή, μπορεί να λέμε εμείς ότι θα είναι φτηνή η δραχμή και θα υπάρξει υποτίμηση. Θα είναι υποτιμημένη. Αλλά αυτά είναι δεδομένα τα οποία θα κυριαρχούν σε διεθνή επίπεδο. Δηλαδή, θα κυριαρχούν στις αγορές, στις χρηματιστηρικές αγορές. Οι εσωτερικές αγορές της Ελλάδας δεν θα απασχολεί αν η δραχμή είναι υποτιμημένη ή αν δεν μπορεί. Δεν θα μπορεί, ας πούμε, ο Έλληνας να πάει διακοπές στο εξωτερικό. Για ένα-δύο χρόνια δεν θα μπορεί να πάει διακοπές στο εξωτερικό. Γιατί τώρα πάνε με τους μισθούς που παίρνουν. Θα έχει τα λεφτά να κάνει διακοπές. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά. Και φαντάζομαι ότι και τα προϊόντα. Θα παίξει και το σλόγγαν «Μένουμε Ελλάδα» που ήταν. Άννα μου, φαντάζομαι ότι και τα προϊόντα θα είναι πολύ πιο φθηνά και εμείς θα πάθουμε και ένα σοκ μετά. Μα εμείς θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό το πρόβλημα σε αυτήν την δεδομένα. Ναι. Γιατί ο τουρισμός... Διότι δεν που είναι φτηνή η Ελλάδα, θα γίνει ακόμα πιο φτηνή και εμείς στις χώρες στις οποίες ήδη εξάγουμε κάποια προϊόντα, αυτές οι χώρες δεν θα προτιμήσουν να πιάνουν από την Κύπρο. Θα πιάνουν από την Ελλάδα, θα εισάγουν από την Ελλάδα. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρότατους κινδύνους και η κυβέρνηση κάνει τα στραβά τα μάτια, δεν ξέρω. Πώς θα αντιμετωπίζουν, δεν ξέρω τι πλάνα έχουν στο μυαλό τους, αλλά προσωπικά θεωρώ ότι πάλι θα είμαστε απροετοίμαστοι για ακόμα μια φορά και θα τρέχουμε την τελευταία στιγμή να σώσουμε ενώ τη σώζεται.